Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτό το βίντεο που βλέπετε σήμερα 2 Ιανουαρίου 2024 γυρίστηκε σήμερα. Και είναι το πρώτο βίντεο του 2024 το οποίο ανεβαίνει με αυτή την καινούρια τεχνολογία του Virtual Background. Δηλαδή μια σταθερή εικόνα την οποία έχω μάθει, εκπαιδεύτηκα να χρησιμοποιώ σαν uh, πλαίσιο πίσω από τα βίντεο και έρχονται, όπως σας είπα, και καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα. Έπαμε ως κανάλι να αναπτυχθούμε, να ανελιχθούμε, να εξελιχθούμε, να πληθύνουμε και να δημιουργούμε υλικό το οποίο είναι χρήσιμο για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε βιντεάρα σήμερα. Το ερώτημα είναι, τώρα εμείς οι δύο έχουμε σχέση? Hm. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται από μια κυρία η οποία είναι 60, αλλά το ίδιο ερώτημα μπορεί να κάνει και μια κυρία 40 και μια κυρία 30 και ένα κορίτσι 20 και ένα αγόρι 25 και ένας κύριος στα 50 και ένας κύριος στα 40 και στα 30. Είναι τόσο περίπλοκες και πολύπλοκες οι ερωτικές σχέσεις στις μέρες μας και τόσο λίγοι άνθρωποι δυστυχώς το λένε και το εννοούν ότι θέλουν να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο. Το θες να κάνουμε σχέση, το χιτάκι εκείνο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, του συντοπίτη μου, του τραγουδοποιού, με τίτλο «Θες να κάνουμε σχέση», που στοιχουργός είναι ο Νικόλας Νικολάου, ακούγεται πολύ σουρεάλ στην εποχή μας. Σαν να είναι εντελούλο ο τύπος που το τραγουδάει. Λέει Θε να κάνουμε σχέση, θε να κάνουμε σχέση, να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να σε κρατώ από τη μέση, αυτό είναι το κουπλέ. Θε να κάνουμε σχέση, να κοιμόμαστε μαζί μια για πάντα, μια ζωή, ο έρωτα να μα δέσει. Διαβάζω λίγο του στίχους, γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο έρωτα στην εποχή μα έχει φτηνίνει. Και δεν φτύνει, δεν έχει εκείνη φτηνό ο έρωτα από μόνο του, τον καθιστούν φθηνό οι άνθρωποι. Όχι μόνο να σε βλέπω στα τυχαία, όχι, όχι πάλι πάλι να μου φεύγεις το πρωί. Θέλω αγάπη μου να είσαι η μοιραία, η γυναίκα που θα λέω μοναδική. Θέλω μόνιμες μαζί σου τις στιγμές, τα αποφάσεις αγάπη μου τρελή. Δεν μου αρκεί πια να μου λες πόσο με θες. Θέλω αγάπη μου να σε έχω μια ζωή. Και μετά λέει πες μου θες, θες, θες να κάνουμε σχέση. Και που ξέρεις ίσως και να παντρευτούμε. Δεν αντέχω σαν τρελός να περιμένω, Αφού λες πως για τους γύρω αδιαφορούμε, γιατί κρυβόμαστε δεν το καταλαβαίνω, θες, πες μου, θες, θες να κάνουμε σχέση. Σας έχω πει πολλές φορές ως ψυχολόγος ότι διαφωνώ με τους στίχους αρκετών καψουροτράγουδων, οι οποίοι αυτοί οι στίχοι εγκομιάζουν προβληματικές καταστάσεις. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το χιτάκι, πότε βγήκε αυτό, γιατί ήμουν νεαρή. Ήμουν νεαρή όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, πούντο πούντο. Το 2006, ναι, 31 έτου ήμουν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι. Η στίχη αυτή θα έλεγα ότι είναι κάπως ρομαντική και παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές όπου οι άνθρωποι έλεγαν και εννοούσαν ότι ήθελαν να κάνουν σχέση. Λοιπόν, αφορμή για το σημερινό βίντεο, ένα email που έλαβα από μια φίλη η οποία βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Σας είπα ότι... Ε, στην προσπάθεια μου να οικονομήσω το χρόνο και την ενέργεια μου ώστε να δημιουργώ καλύτερο υλικό καθημερινά στο YouTube, email για να γίνουν βίντεο λαμβάνω πλέον μόνο από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής και αφορμές από σχόλια κάτω από τα βίντεο. Άρα γράφετε σχόλια γιατί πολλές φορές κοιτάω τα σχόλια και μπορεί να φωτογραφήσω ένα σχόλιο να το φυλάξω και να κάνω ένα μελλοντικό βίντεο. Λοιπόν, γράφει φίλοι. Την παραμονή τη πρωτοχρονιά μου το έγραψε, τώρα το είδα και τη απαντάω με βίντεο. Αγαπημένη Θέκλα, είμαι η ΤΑΔΕ, δεν θα πούμε το όνομά τη, από την ομάδα συνεξάρτηση στο τέταρτο επίπεδο. Καταρχά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλου. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου. Αν δεν έχετε δει το βίντεο που ανέβηκε την ώρα που άλλαζε ο χρόνο στο κανάλι μα ή το χθεσινό βίντεο, ε, α, ακούστε από αυτό το βίντεο για μένα για πρώτη φορά τα χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ζητώ συγγνώμη που σου γράφω μια τέτοια μέρα, αλλά μου συμβαίνει κάτι. Με λίγα λόγια. Πριν εννέα μήνες γνώρισα στο διαδίκτυο κάποιον που κατάγεται από άλλη χώρα. Αλλά έχει γεννηθεί και ζει στη Γερμανία. Εγώ ζω στη χώρα από την οποία κατάγεται αυτός από τα 18. Δηλαδή γνώρισε κάποιον ο οποίος ζει στη Γερμανία, αυτή ζει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτός έχει καταγωγή από την ευρωπαϊκή χώρα στην οποία κατοικεί η κοπέλα. Μερικέ εβδομάδε συνομιλούσαμε στο Messenger και μετά ήρθε εδώ διότι έχει συγγενεί εδώ. Αυτό το κάνουν αρκετοί και παίχτε, θα έλεγα. Επίση σου λέει: Θα πάω ένα ταξίδι στη χώρα αυτή. Ξέρω εγώ, θα πάω στην Κύπρο ένα ταξίδι, θα πάω στην Ελλάδα ένα ταξίδι, θα πάω στη Γερμανία ένα ταξίδι. Α μπω στο ίντερνετ να γνωρίσω καμιά γυναίκα, κανέναν άνδρα από εκείνη τη χώρα, ώστε να περάσω και καλά όταν πάω. Με πιάνετε. Συναντηθήκαμε, αλλά με απόθυσε το γεγονό ότι έκανε συνέχεια υπενιγμού για σεξ. Άρα, συναντηθήκατε και σου έλεγε συνέχεια για σεξ. Το επόμενο βράδυ του έγραψε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί του τη γνωριμία. Θύμωσε μαζί μου και νόμισε ότι η ιστορία έληξε εκεί. Αν ήθελε, φιλενάδα, έλυγε η ιστορία εκεί, γιατί όχι μόνο θα του έλεγε δεν μπορώ να συνεχίσω, αλλά θα τον μπλόκαρε κιόλα ώστε να μην μπορεί να σου ξαναστείλει εμείς οι συνεξαρτώμενοι, οι άνθρωποι με ιστορικό συνεξάρτησης, όταν αντιληφθούμε ότι ένα καινούριο πρόσωπο που γνωρίζουμε έχει στοιχεία προβληματικά, δεν πρέπει μόνο να λέμε διακόπτω τη γνωριμία, αλλά να προστατεύουμε και τον εαυτό μας από το hovering, δηλαδή την αναρρόφηση, την προσπάθεια του άλλου να μας τραβήξει πάλι μέσα στη γνωριμία, με το να μπλοκάρουμε αυτό το πρόσωπο. Θα ήθελα στα σχόλια αν ταυτίζεστε και αν έχετε παρόμοιες ιστορίες όπου είπατε φτάνει αλλά δεν μπλοκάρατε και μετά σας ξαναρούφηξαν πίσω, να το γράψετε. Όμως αργά το βράδυ άρχισε να μου γράφει καληνύχτα, την επόμενη μέρα καλημέρα κτλ. Αλλά δεν ενέδωσα, το απάντησα με ευγένεια ή μάλλον κάπως ενέδωσα. Αν απαντάμε με ευγένεια ή αγένεια σε οποιονδήποτε προσπαθεί να μας κάνει hovering, ξαναλέω hoovering είναι τη διαδικασία που κάνουν οι ναρκιστέ για να τραβήξουν τα θύματα του πίσω στη γνωριμία, τότε του δίνουμε έδαφο, του δίνουμε τροφοδοσία για να συνεχίσουν. Ναρκιστική τροφοδοσία ή ναρκιστική παροχή, που στα αγγλικά ονομάζεται narcissistic supply, είναι η ευχαρίστηση που παίρνουν οι ναρκιστέ επειδή εμεί του δίνουμε την προσοχή μα. Είτε του δίνουμε την προσοχή μα με το να του κολακεύουμε, Είτε του δίνουμε την προσοχή μα με το να έχουμε δίκο αότα, δηλαδή να καθόμαστε να ακούμε τι παλαβομάρε του, είτε επειδή ασχολούμαστε μαζί του καθιονδήποτε τρόπο. Όταν επέστρεψε στη Γερμανία, άρχισε πάλι να μου γράφει. Μάλλον να μου κάνει hoovering. Απ' την αρχή σου κάνει hoovering, κόρη, όχι όταν επέστρεψε στη Γερμανία. Την μια ενέδιδα και την άλλη τον μπλόκαρα και αυτό επαναλαμβανόταν. Τα ήθελε και σε τέτοιο σου που τον ξεμπλόκαρε. Μένουμε σταθεροί στο no contact, μένουμε σταθεροί στον blog. Αν θέλουμε να ελευθερώσουμε το χώρο, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο της προκοπής. Έναν άνθρωπο που να λέει ναι και να το εννοεί. Όπω το τραγούδι τη Αλεξίου, τη Χαρούλα Αλεξίου, άνθρωπό μου που έχουμε αναλύσει πρόσφατα εδώ στο κανάλι. Πριν τρει μήνε τα βρήκαμε κάπω, διαδικτυακά δηλαδή, και μου έκανε νήξη για σοβαρή σχέση μαζί μου. Εγώ, εσύ, εξαρτώμενη, τον πίστεψα. Όταν σου λέει ξεκάθαρα: Θέλω να κάνω σοβαρή σχέση μαζί σου, ενώ η συμπεριφορά του λέει άλλα, δεν πρέπει να τον πιστεύει και να δει στην πράξη ότι τον εννοεί. Όχι απλώ να σου κάνει μια ανοίξη και να τον πιστεύει. Οι νήξει είναι κουβέντε εκ του ασφαλού που λέγονται προκειμένου να σε δελεάσουν και να ξαναβρεθεί. Πριν μερικέ ημέρε ήρθε εδώ στη χώρα στην οποία ζω και από την οποία αυτό κατάγεται για τι γιορτέ. Και έμεινε σπίτι μου το πρώτο βράδυ και υποθέτω ότι κάνατε και σεξ μετά από τόσους μήνες, μετά από εννιά μήνες. Μετά πήγες στους συγγενείς του και χθε το βράδυ, δηλαδή 29 Δεκεμβρίου, αφού του έγραψα καλή νύχτα, μου έγραψε ότι μόλις έφτασε στο εξοχικό του σε μια άλλη χώρα. Κατάλαβα ότι με κοροϊδεύει, ότι παίζει μαζί μου. Μ, σίγουρα. Νομίζω ότι μία νύχτα πριν φύγει για τη Γερμανία θα θέλει πάλι να έρθει σπίτι μου. Σίγουρα. Να πάρει και μία άλλη σεξουαλική ναρκιστική τροφοδοσία φεύγοντα. Να πάρει και το συνέστημά σου, να πάρει και τον έρωτά σου. Πριν μερικέ ημέρε μιλούσε σαν να έχουμε σχέση. Το να μιλάει κάποιο σαν να έχουμε σχέση δεν σημαίνει ότι έχουμε σχέση. Δύο φορέ μου ανέφερε ότι είμαι καλεσμένη να τον επισκεφθώ στη Γερμανία και όταν του πρότεινα να τον επισκεφθώ τα Χριστούγεννα, μια που αυτό δεν θα ερχόταν τότε, μετά αποφάσισε να έρθει, με αντέκρουσε λέγοντά μου ότι θα πήγαινε για Χριστούγεννα στην αδερφή του. Απόψη είναι παραμονή πρωτοχρονιά και καν δεν ανέφερα την περάσουμε μαζί. Αγάπη μου, αυτό παίζει με αρκετέ γυναίκε. Δεν θα έλεγα έχει απλώ μια φιλενάδα. Παίζει με αρκετέ γυναίκε. Γι' αυτό σου είπε, να έρθει στη Γερμανία, αλλά όχι τα Χριστούγεννα, γιατί θα είμαι στην αδερφή μου. Προφανώ τα Χριστούγεννα θα ήταν με μια από τις επίσημες. Λέω πολλέ γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι κατ εξακολούθηση μπέχτη συμπεριφορά. Serial player, πώς λέμε κατεξακολούθηση δολοφόνος, serial killer, εγώ θα τον έλεγα serial player, κατεξακολούθηση μπέχτης. Αυτό που πρόσεξα είναι όποτε τον μπλόκαρα ή απλώς του έγραφα ότι δεν θα το ξαναγράψω, με βομβάντιζε με μηνύματα, για παράδειγμα με mail, ή στο Messenger ή στο Viber. Αυτά κάνουν οι αρχισιστές. Όταν δουν ότι εσύ δεν θες πλέον να συνεχίσει, προσπαθούν αμέτη μου χαμέτι να σου τραβήξουν την προσοχή. Και ναι, σε βομβαρδίζουν με μηνύματα και ναι, σε βομβαρδίζουν με σεντόνια. Ολόκληρα κατεβατά. Είναι τρία χρόνια μικρότερός μου, αυτός 57 και εγώ 60. Δεν έχει παιδιά, και ούτε υπήρξε ποτέ του παντρεμένος, αλλά είχε μακροχρόνιες σχέσεις. Άμα θέλουμε πιστεύουμε ότι είχε μακροχρόνιες σχέσεις και δεν ξέρουμε κιόλας και πώς ήταν σε αυτές τις σχέσεις τις οποίες ονομάζει μακροχρόνιες. Υποθέτω όχι και τόσο σχετικός ή σχεσιακός. Άσχετος μου φαίνεται. Άσχετος με την έννοια του άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πώς να δημιουργήσει μία σχέση. Παρατήρησα ότι έχει μεταπτώσει στη συμπεριφορά του. Μεταπτώσει σημαίνει να αλλάζει η διάθεση του και η συμπεριφορά του. Την μια να είναι έτσι, την άλλη να είναι γιουβέτσι. Θεωρεί και εσύ ότι πρέπει να πάω no contact μαζί του, βεβαίω. Βεβαίω και κακώ άργησε να μου γράψει. Αλλά μερικέ φορέ Μα αρέσει το λίμεραν που έχουμε με κάποιον προβληματικό ή με κάποια προβληματικά και δεν ρισκάρουμε να στείλουμε mail στην ψυχολόγο ή να το πούμε στην ομάδα για τη συνεξάρτηση, ούτω ώστε να ακούσουμε ότι πρέπει να μπλοκάρουμε. Το κάνουμε αυτό. Και το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σε κάποια φάση που είχα φτιάξει μία άσχετη σχέση με έναν αρκισιστή μεγατόνο, σταμάτησα να κάνω ψυχοθεραπεία γιατί δεν είχα χρόνο και καλά. Ενώ στην ουσία δεν ήθελα να παραδεχθώ μιλάμε τώρα πριν χρόνια, ότι είχαν μπει ακόμη σε ένα άσχημο, φοβεθιστικό, απέσιο περιβάλλον στο οποίο ένιωθα οικία, αλλά κακοποιούμε. Και λέμε ότι νιώθουμε οικία σε τέτοια περιβάλλοντα, επειδή για να είμαστε συνεξαρτόμενοι, σημαίνει ότι έχουμε γνωρίσει τη συναισθηματική αποστέρηση, την μοναξιά και τα ψίχουλα μεγαλώνοντας. Μερικούς μήνες πριν είχα καταφέρει τον no contact πολύ καλά, αλλά στα γενέθλια του το έγραψα χρόνια πολλά και είδα ότι έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του και δεν είχα καρδιά να παραμείνω στο no contact. Δεν είναι no contact το να γράφεις στα γενέθλια του άλλου χρόνια πολλά. No contact είναι καμία απολύτως επαφή, μπλοκ από παντού. Τελικά θέκλα μου πριν από λίγο, ενώ έγραφα το email, τον μπλόκαρα παντού. Δηλαδή πήγα no contact, διότι έκανε ανάρτηση στο facebook ότι περνάει ωραία εκεί στο εξοχικό του, σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι ούτε στη Γερμανία, ούτε στη χώρα που είναι κόπελα, σε μια άλλη γειτονική. Την τελευταία μέρα του χρόνου και ότι θα περάσει ωραία και την πρώτη μέρα του χρόνου. Δηλαδή σαν να μην υπάρχω. Ενώ πριν λίγε μέρε φερόταν και μιλούσε σαν να έχουμε σχέση. Το σαν να έχουμε σχέση δεν έχει καμία σχέση με το όντω έχουμε σχέση. Κατάλαβα ότι ποτέ δεν θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα και ότι με θέλει για σεξ όταν έρχεται στη χώρα μου. Μπράβο. Το κατάλαβε. Γι' αυτό σε θέλει. Για sexual supply. Για σεξουαλική τροφοδοσία. Δεν είμαι τύπος για one-night stands. Δεν είμαι τύπος για ξεπέτε. Ούτε για friends with benefits. Ούτε για φιλίε με προνόμια. Τώρα πρέπει να προσέξω για να μην έχω πίσω γυρίσματα. Νομίζω ότι σου το έχει αποδείξει πέραν πάση λογική αμφιβολία. Τελικά πόσο λίγο εκτιμώ τον εαυτό μου. Ναι, οι άνθρωποι με συνεξάρτηση και μετά στη συνεξάρτηση έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και γι' αυτό δεχόμαστε τα ψίχουλα. Και είναι ψίχουλο ο άλλος να κάνει νήξη για σχέση. Είναι ψίχουλο ο άλλος να μας μιλάει σαν να είμαστε σε σχέση. Ολόκληρο το καρβέλι είναι ο άλλος να σου λέει ναι, είμαστε μαζί και να το εννοεί. Και θα πω και στην πορεία και για τη σχέση από απόσταση. Διαβάζω το καινούριο σου βιβλίο και μου αρέσει πολύ. Το καινούριο βιβλίο, α, εδώ, το καινούριο βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ κάτω, είναι, έχω μια φωτογραφία του καινούριου βιβλίου σε αυτό το virtual background και πάνω έχω το σήμα της στο σελίδας μου, ε, το οποίο μιλάει αρκετά και για ναρκισισμό και για συνεξάρτηση και για τέτοιου είδου ζητήματα. Κατάλαβα ότι ο δρόμος της αρετής, όπως το λες στα βίντεο σου, είναι όντως δύσκολος και μακρύς, αλλά θέλω να ξεπεράσω τη συνεξάρτηση. Εφόσον θέλεις θα το επιτύχεις». Για να γράψω και κάτι ευχάριστο, έχω μια κόρη η οποία είναι παντρεμένη να ζήσει η κόρη σου. Και πριν από μερικού μήνε απέκτησα και εγγονάκι να ζήσει και το εγγονάκι εντωμεταξύ. Την έχω δει. Την κοπέλα στο Zoom είναι νεότατη, ούτε 60 φαίνεσαι, ούτε γιαγιά φαίνεσαι. Έχουμε μία τάση εμεί με τα ψυχολογικά να φαινόμαστε νεότεροι. Δεν ξέρω το προσέξετε. <laughs> σω επειδή έχουμε παιδική ψυχή, ίσω επειδή το παιδί μέσα μα προσπαθεί να βγει προ τα έξω. Με τον πατέρα τη κόρη μου, ήμασταν μαζί 15 χρόνια. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπω ότι η κόρη μου δεν έχει τα προβλήματα που έχω εγώ. Ότι είναι μια υγιή συναισθηματικά και σωματικά κοπέλα και ότι έχει μια ωραία σχέση με τον άντρα τη. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και εγώ χαίρομαι επίση. Θα χαρώ πολύ αν λάβω κάποιο σχόλιο σου. Βλέπει, δεν λαμβάνει σχόλιο, λαμβάνει ολόκληρο βίντεο. Και θέλω να σου πω ότι και να το ακούσετε και οι υπόλοιπε μαμάδε και οι υπόλοιποι μπαμπάδε που έχετε ζητήματα και τραβήγματα με συνεξάρτηση. Μπορεί εμείς να τα έχουμε κάνει χάλια στην προσωπική μας ζωή, όμως εάν ψυχοεκπαιδευόμαστε, ψυχοθεραπευόμαστε και αγωνιζόμαστε πνευματικά και παραδεχόμαστε τα λάθη μας, δεν θα μεταβιβάσουμε διαγενειακά τα τραύματά μας στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας παίρνουν αχώνευτα τα προβλήματα τα οποία δεν εντοπίζουμε όταν έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και το παραδέχεσαι, τότε το παιδί σου παίρνει την όρημη γνώση του ότι είναι πρόβλημα η συνεξάρτηση, είναι πρόβλημα να μπαίνει σε μια σχέση στην οποία να παίρνει μόνο ψίχουλα και είναι πρόβλημα να επενδύει πάνω σε έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίο δίνει τόσα λίγα. Θα κλείσω με αυτό. Οι σχέσει, οι ερωτικέ και οι φιλικέ είναι ανταποδοτικέ. Δίνεις και παίρνεις. Παίρνεις και δίνεις. Εάν εγώ, εσύ, οποιοδήποτε θέλει μια αυθεντική σύνδεση, θέλει μια πραγματική σχέση, δεν πρέπει να καταδέχεται τίποτα λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος να του αρέσει, να ταιριάζουν, να υπάρχει αμοιβή έλξη και να θέλει και εκείνος τα ίδια. Όσο επιμένουμε να προσπαθούμε να γυρίσουμε να αλλάξουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν απλώς να περνάνε καλά ή θέλουν απλώς να μας γλεντάνε, να τους γυρίσουμε στο να μας ερωτευτούν, ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο, ταλαιπωρούμαστε και δεν έχουμε και την ευκαιρία και την ευχέρια για να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση. Σας έχω πει ότι θα κάνουμε περισσότερες ιστορίες επιτυχίας το 2024, Έχουμε ιστορίες επιτυχίας από το κανάλι μας και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κάναμε τον κόπο να πάρουμε το δρόμο της αρετής και να παραμείνουμε μόνοι μας για όσο διάστημα ήταν χρήσιμο ή απαραίτητο για να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά και με πνευματικό αγώνα τα ζητήματα της συνεξάρτησής μας όταν καθαρίσαμε εντελώς από οποιαδήποτε βρώμια και βρωμιά ήταν η οποιαδήποτε σύνδεση με ανθρώπους του παρελθόντος οι οποίοι μας είχαν κακοποιήσει στο παρελθόν και εμεί είχαμε επαφέ μαζί τους προσδοκώντας δεν ξέρω εγώ σε τι, οποιασδήποτε σχέσεις με πρώην κακοπητικούς κλπ. Όταν καθαρίσαμε, τότε μπορέσαμε να δούμε καθαρά ποιος άνθρωπος λέει ναι και το εννοεί και ποιος είναι ο άνθρωπός μας. Εδώ να πω ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος για τον καθένα και αναφέρουμε φυσικά και στην ανάλυση του τραγουδιού «Άνθρωπός μου» με την Χαρούλα Αλεξίου που κάναμε πριν δύο εβδομάδες. Υπάρχει όμως άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται μαζί μας ουσιαστικά, ο οποίος το λέει και το εννοεί ότι θέλει να έχει σχέση μαζί μας και το αποδεικνύει εμπράχτου. Και όσον αφορά στις σχέσεις από απόσταση, και στις σχέσεις που ένα ζει σε διαφορετική χώρα από τον άλλον, εάν υπάρχει πραγματική αγάπη και αν είναι πραγματική ένωση και σύνδεση ουσιαστική, θα βρουν τρόπο να είναι μαζί. Ο ένα από του δύο, αυτός που έχει τι λιγότερε υποχρεώσει, είτε επαγγελματικέ, είτε οικογενειακέ, είτε ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, που για παράδειγμα ο άντρα αυτό που γνώρισε κοπέλα, αλλά είναι 57 ετών και δεν έχει παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, 57 ετών και να έχει παιδιά τα οποία να είναι 13 και 14 ετών, 12, 8, πόσο να είναι, και να έπρεπε να μείνει στη Γερμανία για να επισκέπτεται τα παιδιά του. Η φίλη μα όμω, η οποία έχει μια κόρη ενήλικη, θα μπορούσε να πάει αυτή στη Γερμανία για να είναι μαζί. Όταν υπάρχει ουσιαστική σχέση και πραγματική θέληση, όλα γίνονται και η απόσταση καταλύεται, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίε. Μπορεί οι νεαροί οι φοιτητές ή φοιτήτρες να δυσκολεύονται να καταλύσουν την απόσταση, αλλά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει και κάποια πράγματα στη ζωή τους και ίσως έχουν αφιπηρετήσει κιόλα, αφού στα 60 φαντάζομαι ίσως έχει αφιπηρετήσει, μπορεί να εργάζεσαι ακόμη, μπορούν να έχουν την ευχαίρεια να ζήσουν στο φουλ της ζωής του και μία σχέση η οποία είναι με νήξει και πασαλήματα δεν είναι σχέση. Είναι ασχετοσύνη του αυτά. Τι νομίζετε εσεί, Ποια είναι η άποψή σα, Θα διαβάσω στα σχόλια. Σα αγαπώ πάρα πολύ. Και έτσι μπαίνουμε δυναμικά στο 2024. Και θέλουμε μια ζωή ολόκληρη, θέλουμε σχέσεις ολόκληρες, ανθρώπους ολόκληρους, υγιείς προσωπικότητες στη ζωή μας. Μα το εύχομαι. Να!